Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα της Λίτσας. Σήμερα θα κάνουμε ρολάκια με κιμά, σαν μπιφτεκάκια και τυλιγμένα με μελιτζάνα. Προς το παρόν έχουμε κόψει τις μελιτζάνες σε φέτες. Λίγο θα τις σαλατίσω από πάνω, όχι πολύ, λίγο. Και θα τις βάλω στο φούρνο στους 200 βαθμούς, λίγο να ψηθούν 10 λεπτάκια. Λοιπόν, θα τις λαδώσουμε με ένα πινελάκι. Τους κάναμε και την άλλη φορά για το μουσακά, αν θυμόσαστε, έτσι. Έχω βάλει 2 κρεμμύδια ξερά και 4 κελιδούλες σκόρδο. Εμείς το σκόρδο το κάνουμε. Βάλουμε μέσα στο κιμά. Ο κιμάς μου είναι περίπου 0.5 κιλό. Θα βάλουμε ένα αυγό. Λίγο μαϊτανό. Τον άλλο το θα αφήσουμε για τη σάλτσα. Πιπεράκι μαύρο. Εκεί, όχι πολύ. Λίγο κεφαλοτήρι. Λίγο λαδάκι. Θα βάλουμε και μια ντοματούλα μέσα. Και λίγη φρυγανιά τριμμένη. Δύο κουταλιές. Όχι περισσότερο. Θα κάνουμε λίγη σάλτσα, έτσι απλά για να τη ρίξουμε από πάνω, να μην είναι ομοί. Θα βάλουμε και λίγο μαϊτανό. Θα λείψουμε λίγο λαδάκι, το πυρεξάκι μας, εκεί.
τα μπιφτεκάκια μας είναι έτοιμα. Η σαλτσούλα γίνεται. Βάζουμε το μπιφτεκάκι έτσι εκεί. Τυλίγουμε το ρολάκι πολύ ωραία και το βάζουμε στο πυρεξάκι μας. Έλα κι εσύ. Εδώ. Δεν τηγανίσαμε τίποτε, το είδατε. Τα κάναμε όλα στο φούρνο, χωρίς πολλά λάδια. Εκεί. Και βλέπω να χωράει τώρα μόνο ένα. Ένα, ας είναι. Μοιράζει. Εκεί. Τα έχουμε ρολάρι. Είναι έτοιμα. Και θα περιμένουν και αυτά τώρα τη σειρά τους για να μπουν στο φούρνο. Θα βάλουμε και τη σαλτσούλα μας από πάνω. Τα ρολάκια μας είναι έτοιμα για το φούρνο. Θα τα βάλουμε στους 180 βαθμούς, ανάλογα και με το φούρνο σας. Πόση ώρα θα πάρει, δεν νομίζω πάνω από 20 λεπτά. Τα ρολάκια μας είναι έτοιμα. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε και το καμπανάκι, κάντε μου και like, να ακούσω και τα σχόλιά σας και μια κοινοποίηση να το δουν και οι φίλοι σας. Να το δούμε και μέσα πώς είναι. Έχουν γίνει φανταστικά. Αν θέλετε και σας άρεσαν, φτιάχτε τα. Ευχαριστώ.